Χαίρετε. Πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό θέμα έχουμε σήμερα. Αφορά στο δικαιωματισμό, το ρόλο των γονιών, οι οποίοι καλλιεργούν το δικαιωματισμό στα παιδιά τους, σε σχέση και με τη νέα σχολική χρονιά. Αφορμή για αυτό το θεωρητικό vlog στάθηκε μια εμπειρία που μοιράστηκε μαζί μου μια φίλη, μητέρα, η οποία έχει παιδί που πάει στο δημοτικό σχολείο. Μου είπε ότι ήταν μπροστά όταν ανακοινώθηκε σε γονείς και μαθητές ποιοι θα είναι οι νέοι δάσκαλοι στην τάξη του παιδιού της, ποια θα είναι η νέα δασκάλα στην τάξη του παιδιού της, και άκουσε τις άλλες μητέρες να λένε πω η χειρότερη δασκάλα έχει πάρει το παιδί μας, αυτή η δασκάλα έχει πρόβλημα, αυτή η δασκάλα είναι ψυχοπαθής, αυτή η δασκάλα πίνει φάρμακα, θα καταστραφούν τα παιδιά μας, θα πάνε αγράμματα στο γυμνάσιο κλπ. Άκουσε αυτές τις κουβέντες τις οποίες οι μανάδες τις είπαν δυνατά μπροστά στα παιδιά, και μετά το δικό της το παιδί της είπε πω μαμά, μας έχει πάρει χειρότερη δασκάλα και είναι έτσι η δασκάλα και είναι αλλιώς η δασκάλα. Και μου λέει, εγώ προσωπικά ως γονιός θεωρώ ότι ήταν εντελώς λανθασμένη αυτή η στάση των άλλων γονέων να κατηγορήσουν τη νέα δασκάλα των παιδιών χωρίς να τη γνωρίζουν κιόλας. Να μεταφέρουν τέτοιες συκοφαντίες για τη γυναίκα και να το κάνουν αυτό μπροστά στα παιδιά. Τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει αυτό στα παιδιά, στη ψυχολογία των παιδιών, εντός εγώ στη ψυχολογία, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν τα παιδιά, στην διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους. Και κάνε, μου λέει, ένα βίντεο για το πόσο λανθασμένη είναι αυτή η στάση. Και χάρηκα που μου είπε αυτή την εμπειρία της η φίλη, γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο έχω αναφερθεί και άλλες φορές και θα ήθελα να αναφερθώ ξανά και το κάνω σήμερα στο σημερινό θεωρητικό βίντεο αυτό. Λοιπόν, δικαιωματισμός σημαίνει να θεωρεί ένας άνθρωπος, παιδί, έφηβος, νεαρός ενήλικας ή ακόμη και μεγαλύτερος σε ηλικία, να θεωρεί ότι έχει περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους ανθρώπους, να έχει το λεγόμενο sense of entitlement, είναι η λέξη στα αγγλικά, η έκφραση στα αγγλικά είναι αίσθηση κυριότητας, sense of entitlement, και μπορείτε να βρείτε βίντεο στο κανάλι μας που να περιέχουν στον τίτλο την έκφραση sense of entitlement, τα οποία είναι σχετικά βίντεο. Να θεωρεί λοιπόν ένας άνθρωπος ότι αξίζει πολλά περισσότερα από τους άλλους και ότι του χρωστάει η κοινωνία, του χρωστάνε οι άλλοι άνθρωποι, του χρωστάει το σχολείο, του χρωστάνε όλοι. Ότι αυτός είναι πολύ σπουδαίος και αυτή είναι πολύ σπουδαία και ότι όλες οι επιθυμίες του, επιθυμίες της πρέπει να πραγματοποιούνται από τους άλλους. Και αν οι άλλοι δεν του κάνουν τα χατήρια, τότε να γίνονται εχθροί του. Και να απαιτεί το πρόσωπο αυτό παράλογες απαιτήσεις του στυλ, εγώ είμαι η βασίλισσα, εγώ είμαι βασιλιάς και οι υπόλοιποι οφείλουν να με υπηρετούν, οφείλουν να υπηρετούν τα καπρίτσια μου, τις επιθυμίες μου, οι δικές μου οι πράξεις δεν θα έχουν συνέπειες, εγώ είμαι το κέντρο της γης, εγώ είμαι ο ομφαλός της γης. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με δικαιωματισμό ανάμεσά μας και είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας ενοχλούν, μας ταλαιπωρούν, μας εξοργίζουν, μας φέρνουν στο σημείο να διαρωτόμαστε ποιος τους έχει δώσει τέτοιο θράσος και τέτοιο θάρρος, και η απάντηση είναι απλή, οι γονείς τους. Οι γονείς τους, ναι. Όταν έχεις ένα παιδί που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο και μπροστά στο παιδί σου ανοίγεις το στόμα σου και κατηγορείς και συκοφαντείς τη νέα δασκάλα του παιδιού σου, δίνεις στο παιδί σου το δικαίωμα και να αναπτύξει δικαιωματισμό και να νιώθει ότι το παιδί σου είναι τέλειο, ότι το παιδί σου είναι το ανώτερο πρόσωπο όλων των προσώπων που υπάρχουν στο σχολείο και ότι η δασκάλα του δεν είναι καλή δασκάλα, δεν είναι φυσιολογικός άνθρωπος και θα του κάνει κακό. Δεν ξέρω στην περίπτωση αυτή τι μπορεί να συμβαίνει με αυτή τη δασκάλα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι εάν έχουμε ως γονείς ένα θέμα με το σχολείο, οφείλουμε να το συζητήσουμε με το σχολείο, με τη διεύθυνση του σχολείου, με τη δασκάλα την ίδια, χωρίς να είναι παρόντα τα παιδιά. Με τον ίδιο τρόπο που και οι δάσκαλοι οφείλουν να μην μιλάνε αρνητικά για τους γονείς των παιδιών μπροστά στα παιδιά. Έχω δουλέψει στην εκπαίδευση για 3 χρόνια, από το 2001 μέχρι το 2004. Έχω υπάρξει σε συλλόγους δημοτικών σχολείων, ήμουν διορισμένη στη θέση του ειδικού δασκάλου στην ειδική εκπαίδευση στην Κύπρο για 3 χρόνια, που οι ειδικοί δάσκαλοι συμμετέχουν στους συλλόγους των δημοτικών σχολείων και έχω παρατηρήσει ότι πάντοτε οι δάσκαλοι ήταν πολύ διακριτικοί και μιλούσαν με πολύ καλό τρόπο στα παιδιά για τους γονείς τους, με σεβαστικό τρόπο. Αν εμείς οι γονείς δεν μιλούμε στα παιδιά μας με σεβασμό για τους άλλους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι αυτοί, αν είναι οι δάσκαλοι τους, αν είναι οι καθηγητές τους, αν είναι η σερβιτόρα ή ο σερβιτόρος που μας σερβίρει στο εστιατόριο, αν είναι το πρόσωπο που μας σερβίρει στο εστιατόριο, αν είναι η κυρία ή ο κύριος που είναι στο ψιλικαντζίδικο που αναψωνίσουμε, αν είναι η κυρία που καθαρίζει το σπίτι μας, αν είναι ο τεχνίτης ο οποίος έρχεται για να φτιάξει κάτι στο σπίτι μας. Αν μιλάμε στα παιδιά μας με σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους και αν μιλάμε μπροστά στα παιδιά μας σε αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό, μόνο καλό μπορεί να κάνουμε στα παιδιά μας. Εμπνέουμε στα παιδιά μας το σεβασμό, ο οποίος σεβασμός προς τους άλλους ανθρώπους είναι μια βασική αρετή. Μια βασική αρετή η οποία διδάσκει στα παιδιά την οριοθέτηση και διδάσκει στα παιδιά πώς να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Υποθέτω πως οι μανάδες οι οποίες μίλησαν σε εκείνο το δημοτικό σχολείο απαξιωτικά για τη δασκάλα των παιδιών είναι βέβαιες, είναι σίγουρες ότι αυτό το κάνουν για το καλό των παιδιών τους και φαντάζομαι πως θεωρούν καλό των παιδιών τους το να είναι καλοί μαθητές, χωρίς να γνωρίζω την περίπτωση, χωρίς να γνωρίζω την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζω αν ισχύουν αυτά τα οποία λένε, πολύ πιθανό να μην ισχύουν και να πρόκειται για συκοφαντίες, δεν γνωρίζω. Το μεγαλύτερο καλό που έχουμε να φτιάξουμε στα παιδιά μας είναι να τους βοηθήσουμε να χτίσουν ένα χαρακτήρα σεβαστικό και ένα χαρακτήρα ανθρώπου, ο οποίος αγαπά και τον εαυτόν του, αλλά αγαπά και τους άλλους ανθρώπους. Στο κανάλι αυτό μιλούμε πάρα πολλές φορές για ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλούμε πάρα πολλές φορές για την επανάσταση που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στους ανθρώπους που μας κακοποιούν. Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τη δική σου θέση απέναντι στην αδικία, απέναντι στην κακοποίηση, απέναντι στις κακές πράξεις των άλλων ανθρώπων, οφείλεις και πρέπει και απαιτούμενο είναι, για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, να σηκώσεις κεφάλι απέναντι στην αδικία, να σηκώσεις κεφάλι απέναντι στην κακοποίηση, να μπορείς να διαφοροποιηθείς από την κακία που σε περιβάλλει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι εσύ ο ίδιος να είσαι ενάρετος άνθρωπος. Τι σημαίνει ενάρετος άνθρωπος? Δεν είναι έκφραση της ψυχολογίας αυτή, είναι έκφραση της γλώσσας μας. Ενάρετος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από αρετές. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πνευματικότητα. Ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και σέβεται και τους άλλους ανθρώπους. Αν εσύ ο ίδιος είσαι φορέας της κακίας, αν εσύ ο ίδιος είσαι κακοποιητικός, αν εσύ ο ίδιος δεν σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων, εννοείται ότι η δουλειά που κάνουμε σε αυτό το κανάλι ψυχοεκπαιδευτική δεν μπορεί να είναι καθόλου χρήσιμη για εσένα. Με απλά λόγια, τι κάνουμε ως γονείς? Μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία να γνωρίζουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και να αναγνωρίζουν τη θέση των άλλων ανθρώπων. Σε αυτό τον πλανήτη, σε αυτή την κοινωνία δεν ζούμε στο κενό. Δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε δικαιώματα. Δεν είναι μόνο εμείς που θέλουμε να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Και οι σχέσεις των ανθρώπων είναι διασυνδεδεμένες. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Διεκδικώ τα δικαιώματα μου μέχρι το σημείο που δεν βλάπτουν τα δικαιώματα των άλλων. Είναι σύντομο αυτό το βίντεο. Ήθελα να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας σε σχέση με αυτό το συμβάν και αυτή την επισήμανση και να διαβάσω και στα σχόλια τις δικές σας απόψεις. Οι γονείς οφείλουμε να έχουμε έγνοια, να μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία να είναι σεβαστικά προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους ανθρώπους. Ο δικαιωματισμός ξεκινάει από την οικογένεια και ξεκινάει από τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, γονείς και παιδιά. Και εκπαιδευτικούς.